ο Δήμος Κομωτινής σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ συνεχίζει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους αύριο Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, έλεγχοι οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία της πόλης. Περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό θα μας δώσει ο κύριος Θέμης Τζενετίδης, εντεταλμένος της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κομωτινής. Κύριε Τζενετίδη, να σας καλησπέρισουμε. Ναι, καλησπέρα και σε εσάς. Όπως έχετε πει, έχει εκδώσει ένα δελτίο τύπου ο Δήμος Κομωτινής για τις πολιτικές προστασίες, ότι την Τρίτη και την Τετάρτη θα γίνουν rapid test στο γενικό πληθυσμό της Κομωτινής και εν γέννη στο Δήμο, στην πλατεία Ειρήνης. Ο Δήμος Κομωτινής βέβαια συνεχίζει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στον πληθυσμό, στους συνδημότες μας, συμβάλλοντας στην πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Αυτοί οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι θα γίνουν την Τρίτη 9 και 10 Τετάρτη Φεβρουαρίου, από η ώρα 10 μέχρι τις 3 η ώρα, για γρήγορα τεστ ανίχνευσης αντιγόνων και του νέου κορονοϊού στην πλατεία Κομωτινής, από κινητή ομάδα, μονάδα του ΕΟΔΗ. Μάλιστα, κύριε Τζενετίδη, τι θα χρειάζεται να έχουν μαζί τους οι πολίτες για να πραγματοποιήσουν τους ελέγχους? Όσοι πολίτες επιθυμούν να εγκολουθούν σε rapid test, πρέπει να αποστέλουν σε SMS με αριθμό 1 στο 13033, και θα προσέρχονται στην κεντρική πλατεία, γνωρίζοντας βέβαια και τον προσωπικό αριθμό ΑΜΚΑ, ενώ χρειάζεται να δίνουν και τον αριθμό του κινητού τους, ώστε να ενημερώνονται και τα αποτελέσματα. Ο Δήμος Κομωτινής φυσικά ζητά και παρακαλεί την άμεση ανταπόκριση των πολιτών στη δράση αυτή που οργανώνει, παράλληλα να συνεχίζουν και να τηρούν και τα μέτρα περιορισμού όσον αφορά και τη διάδοση του νέου κορονοϊού. Αυτή η ανίχνευση γίνεται ο δημοτικός έλεγχος για να απομονώσουμε τα θετικά κρούσματα όσον αφορά για τον υφιστάμενο COVID-19 ή τα μεταλλαγμένα του νέου κορονοϊού. Συνιστούμε βέβαια και παρακαλούμε τους πολίτες να μην εφησυχάζουν αν έχουν αρνητικά τεστ ή εάν αυτά τα οποία δεν εμφανίζονται στο νομό μας, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, αλλά θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε να αποφεύγουν δηλαδή το συναυτισμό, το πλήσιμο να είναι σύμφωνοι με τον ΕΟΔΗ και με τους γιατρούς οι οποίοι δίνουν τα διάφορα, να κρατούν δηλαδή τις αποστάσεις, τον περιορισμό για όσον αφορά και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Επιπλέον τα αρνητικά αυτά τεστ δεν υποκαθιστούν την ακύρωση μάσκας, δεν πρέπει να αποφεύγουμε την αποφυγή του συνωστισμού και πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας όπως ακριβώς ορίζει ο κανονισμός της δημόσιας υγείας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ελάχιστα κρούσματα των τελευταίων ημερών, θα πρέπει να πούμε ότι δεν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε πιστά όλα τα μέτρα προστασίας τα οποία προαναφέρατε κι εσείς. Καλό είναι όσοι έχουν το φόβο ότι μπορεί να είναι πιθανά κρούσματα ή όσοι θέλουν να ελεγχθούν για να τους φύγει ο φόβος αυτός, να προσέλθουν αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, και άμεσα φυσικά βγαίνουν και τα αποτελέσματα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε και εδώ μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού μας σταθμού. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει οι δημότες μας να τηρούν τα μέτρα προστασίας και φυσικής απόστασης και σεβασμού στους συμπολίτες μας, στους φίλους μας και στους συγγενείς μας, ώστε να αποφύγουμε και να απομονώσουμε τον COVID-19. Μάλιστα, βλέπουμε ότι ο Δήμος Κομωτινής δεν εφησυχάζει, συνεχίζει τη συνεργασία του με τον ΕΟΔΗ, πραγματοποιεί τους δειγματοληπτικούς αυτούς ελέγχους. Έχουν γίνει και σε πάρα πολλούς οικισμούς του Δήμου μας οι δειγματοληπτικοί αυτοί έλεγχοι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν και όλοι αρνητικοί. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτούς τους ρυθμούς, να μην μπούμε πάλι μέσα στο χάρτη με τις κόκκινες περιοχές για να υποστούμε αυστηρότερα μέτρα προστασίας. Κύριε Τζενετίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ναι, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.